Η πρώτη απομέτρηση είναι διάλειμμα ισχυρού οξέως. Βάζουμε το δίκ και το οξύ στο ποτήρι. Με ισχυρή βάση που θα βάλουμε στην προχοίδα. Μηδενίζουμε την προχοίδα. Καθαρίζουμε το γράφημα. Και ξεκινάμε την εγκομέτρηση. Το pH ξεκινάει από την τιμή 1, που είναι η τιμή για υδροχλώριο 0,1 μη. Εμφανίζει μια σταθερή κλίση προς τα πάνω. Είναι και τα δύο ισχυροί ηλεκτρολίτες. Και όσο υπάρχει υδροχλωρικό οξύ μέσα στο διάλειμμα, ελέγχει το pH. Είμαστε γύρω στα 20 ml, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι η καμπύλη αρχίζει και παίρνει κλίση προς τα πάνω. Εδώ τώρα πλησιάζουμε προς το ισοδύναμο σημείο που είναι στα 25 ml, παρατηρήστε την αλλαγή του χρώματος του δείκτη. Βλέπετε ότι η καμπύλη έχει ήδη πάρει κατακόρυφη θέση προς τα πάνω. Και εδώ τώρα σταγόνα θα δούμε τις μεταβολές μας. Εδώ είμαστε στο ισοδύναμο σημείο. Άλλαξε χρώμα ο δείκτης. Συνεχίζουμε σιγά σιγά. Βλέπετε πόσο μεγάλη κλίση κατακόρυφη σχεδόν έχει γίνει στην καμπύλη. Προσθέτουμε και ολοκληρώνουμε την ογκομέτρηση. Το καυστικό νάτριο, το οποίο τώρα είναι πλεονασματικό μέσα στο δοχείο, ελέγχει το pH και μας οδηγεί γύρω στο 12. Η επόμενη ογκομέτρηση είναι ασθενές οξύ από διάλειμμα ισχυρής βάσης. Βάζω το οξύ και τη φαινολφθαλέινη στο δοχείο, ενώ την ισχυρή του άσιτη βάζω στην προχοίδα. Μηδενίζω την προχοίδα, καθαρίζω και το γράφημα και ξεκινάω την ογκομέτρηση. Εδώ, επειδή είναι ασθενές το οξύ, ξεκινάμε από pH 3. Μπορείτε να παρακολουθείτε την απότομη κλίση που έχει στην αρχή από την επίδραση της ισχυρής βάσης. Μετά όμως δημιουργείται ρυθμιστικό διάλειμμα, το οποίο καταφέρνει και κρατάει το pH πρακτικά σταθερό. Έχει μικρές μεταβολές δηλαδή, αν και προσθέτουμε πολύ μεγάλη ποσότητα βάσης. Πλησιάζουμε στα 20 ml, βλέπετε ότι έχει μια ομαλή κλίση καμπύλη, τώρα αρχίζει και παίρνει κλίση προς τα πάνω. Πλησιάζουμε στο ισοδύναμο σημείο που είναι στα 25 ml. Εδώ είμαστε, πάμε σταγόνα. Βλέπετε πόσο γρήγορα ανεβαίνει με κάθε σταγόνα που πέφτει. Εδώ είναι το ισοδύναμο σημείο, το pH από ό,τι μπορείτε να δείτε είναι βασικό. Τώρα αλλάζει και ο δείκτης κάτω. Έχουμε περάσει τη βασική περιοχή. Και ολοκληρώνουμε την οντομέτρηση. Η ολοφθαλεΐνη έχει πάρει το έντονο χρώμα της και το pH πάει για το 12. Τελευταία αντομέτρηση, διάλειμμα ασθενούς οξέως με τον διεθνή δείκτη, με διάλειμμα ασθενούς βάσης, η βάση πάει στην προχοίδα, ξαναμηδενίζουμε την ένδειξη της προχοίδας, καθαρίζουμε το γράφημα και ξεκινάμε την ογκομέτρηση. Πάλι ξεκινάμε από pH 3. Βλέπετε την απότομη άνοδο στην καμπύλη. Πλησιάζουμε στην τιμή 20. Η αλλαγή του χρώματος έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Η καμπύλη παίρνει ανωδική κλίση. Και πλησιάζουμε στο ισοδύναμο σημείο, το οποίο πάλι είναι τα 25 ml. Πάμε σταγόνα. Εδώ είναι το ισοδύναμο σημείο και βλέπετε ότι ακόμα δεν έχουμε περάσει βασική περιοχή μας θεωριακά. Συνεχίζουμε. Παρατηρήστε την αλλαγή του χρώματος του δείκτη. Ακόμα είμαστε θεωριακά κάτω από το 7.
Εδώ είμαστε τώρα. Περνάμε πάνω από το 7. Ολοκληρώνουμε την οικομέτρηση. Μπορείτε να δείτε σε αυτή την καμπύλη ότι το κατακόρυφο τμήμα είναι ελάχιστο, θα έλεγα ανύπαρκτο. Και βέβαια η τελική τιμή του pH θα είναι γύρω στο 8,5-9 επειδή η αμμονία είναι ασθενής βάση.